Καλό μεσημέρι. Εξήγησε τον κόσμο τι λέγες. Τι έλεγες. Κόσμο, καλησπέρα. Τι έλεγα, ότι σήμερα η συνταγή που θα κάνουμε είναι λουκουμάδες λαχανικών. Και μου λέει ο καλός μου φίλος ο Στέλιος Κιβάνα. Δεν το έχω ξανακούσει καταρχήν αυτό. Γίνεται με λαχανικά λουκουμά. Φαντάσου πόσο μπροστά είναι ο Θεμός Ρήγας. Και μου είπε ο Στέλιος ο Ζερβός ότι παλιά είχαμε κάνει την ίδια συνταγή. Και λέω αποκλείεται, την κάνω πρώτη φορά, δεν την έχω δει πουθενά. Δεν είπα τη λέξη, την ίδια συνταγή. Είπα υπάρχει ήδη, έχουμε ξανακάνει συνταγή λουκουμάδες λαχανικών. Και καλή μου φίλη από πάνω η Δανάη μου λέει μην ψαρώνεις καλέ μου φίλε Θέμο, μην το απαντάς αυτό. Η Ιωάννα σε κατηγόρησε. Όχι ποτέ, Ιωάννα μου πάλι. Ποιος θα σε αγαπάει, πάλι καλά που έχω εσένα. Λοιπόν, είμαστε εδώ όμως και επειδή ο κόσμος περιμένει, γιατί έχουμε προλογίσει εμείς αυτό το λουκουμά με τα λαχανικά και έχει γίνει τόσος ντόρος γύρω από το όνομά του, νομίζω πρέπει να μας πεις τουλάχιστον στοιχειοδό στα υλικά που θα χρειαστούμε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλουμε μια υλικά. Θέλουμε υλικά για να ξεκινήσουμε να πούμε τι έχει μέσα η ζύμη ή αλλιώς το κουρκούτι του λουκουμά. Το κουρκούτι. Κουρκούτι λοιπόν. Λέγεται αυτός ο παχύρευτος χυλός που γίνονται οι λουκουμάδες. Όλοι το ξέρουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Baking powder το οποίο είναι διωγγωτικό και θα δώσει αυτό το φούσκωμα στο λουκουμά. Αλλιώς δεν φουσκώνεται αυτός ποτέ. Βούτυρο, αυγά. Ιωάννα μου, συγγνώμη, δεν είναι νηστίσιμο. Όχι, μα και... δεν κάνω νηστεία. Όχι, που είπες πριν νηστίσιμο και έκανα έτσι ένα νηματάκι με το συμπρολάβω. Δεν το κατάλαβα. Δεν πειράζει. Ζάχαρη και νεράκι. Αυτά τελικά είναι για να κάνουμε τον χυλό για τους λουκουμάδες. Μετά για τη γέμιση, τι έχουμε εδώ. Έχουμε δυόσμο και πολλά λαχανικά τα οποία είναι ψιλοκομμένα, τσιγαρισμένα. Για θέμα χρόνου θα τα τσιγάρισα, θα τα έχω έτοιμα. Γιατί θα δώσουμε έμφαση πώς τηγανίζουμε και πώς κάνουμε το κουρκούτι του λουκουμά. Τι λαχανικά έβαλες. Τι λαχανικά. Να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Πατάτα, καρότο, κολοκύθι, μανιτάρι, φρέσκο κρεμμύδι. Ωραία, αγαπημένα αυτά. Λαχανικά. Ελαιόλαδο, δυνατή φωτιά και απλά τσιγαρίζουμε. Mm-hmm. Αλατάκι και στο τέλος, φίλα γιος μου. Το τέλος είναι τώρα. Πώς θα πεις τώρα ο γιος μας. Ανεβάζω story φώτο μας. Τέλεια, πολύ ωραία. Και έχω ετοιμάσει τη γέμιση και τώρα θα ξεκινήσω να σας δείχνω πώς κάνουμε τη ζύμη του λουκουμά. Αυτή τη ζύμη του λουκουμά, αυτό το κουρκούτι, μπορούμε να το κρατήσουμε. Μπορούμε. Και τι να το κάνουμε. Σίγουρα λουκουμάδες. Αυτό θα μου έλεγες. Όχι, να το χρησιμοποιήσουμε ρε παιδί μου σε άλλες συνταγές. Δηλαδή τι εννοείς. Είτε λουκουμάδες με μέλι, είτε. Μπορούμε. Η συγκεκριμένη... Να πανάρουμε κάτι άλλο. Ωραία. Η συγκεκριμένη συνταγή λέγεται μπενιέ. Είναι ένας γαλλικός λουκουμάς. Δηλαδή. Έχει διαφορά από το δικό μας λουκουμά, ο οποίος έχει νερό, αλεύρι, μαγιά, αλάτι και λίγη ζάχαρη. Αυτός είναι πιο σύνθετος, πιο νόστιμος και φουσκώνει πιο πολύ. Εντάξει. Και είναι ένα σνακ που πουλάνε, το σερβίρουν και σε καφέ και στο δρόμο, στη Γαλλία. Ναι, όντως. Πώς θα ξέρεις. Το είχα φάει γι' αυτό. Αυτό λοιπόν, είναι το μπενιέ. Τώρα αυτό θα μου δείξεις πώς να το φτιάχνω. Έλα, βάλε αυτό το σνακ, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και ξεκινάμε να δείχνουμε πώς κάνουμε το μπενιέ, δηλαδή τη ζύμη για το λουκουμά. Αλλά λίγο σνακ, τέλειο μου. Αχ, πώς χωβολάει. Λοιπόν, θα δουλέψω πάνω στις εστίες να βοηθήσω τους φίλους μου που είναι στις κάμερες, το λέω. Και ξεκινάμε και δυναμώνουμε τη φωτιά. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω βάλει ένα νερό. Θα προσθέσω τώρα το βούτυρο. Μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό. Ζάχαρη. Βάλτε όλοι. Όλοι. Τον αφήνεις. Με κάνει ό,τι θέλει. Εγώ λοιπόν, μωρέ, θα κάνω ό,τι θέλω που μας έχεις πάρει τον αέρα. Δυναμώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε. Λοιπόν, και τι υλικά μένουν τώρα. Μένει το αλεύρι, το οποίο το έχω ενσωματώσει μαζί με το baking powder. Για να φουσκώσει. Για να φουσκώσει. Αν δεν πει αυτό, Ιωάννα. Πάπα, δεν θα είναι λουκουμά. Τηγανίτα. Ωραίες τηγανίτες, αλλά σήμερα κάνουμε λουκουμάδες. Λοιπόν. Και μένει το αλεύρι με το baking και τα αυγά. Ωραία. Αυτό θέλεις να βράσει. Θέλει να βράσει. Μόλις βράσει, βάζουμε μέσα το αλεύρι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε συνεχόμενα μέχρι να γίνει μια παχύρευτη ζύμη. Πάνω στη φωτιά να αρχίζει, πάντα. Ναι, να ξεκολλάει από τα τυχώματα. Είναι η διαδικασία ακριβώς που κάνουμε τα σουδάκια. Έτσι ακριβώς γίνονται τα σουδάκια. Και τα εκλέρ. Και μ' αρέσουν. Τέλεια. Και είναι η ίδια ζύμη. Παναγία για τα σου. Μοιάζει πάρα πολύ αυτή η ζύμη. Η εκτέλεση είναι ακριβώς ίδια. Μάλιστα. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή να ξέρεις και λουκουμά να κάνεις και σουδάκι. Και σουδάκια και εκλέρ. Ποιος είσαι, ρε φίλε. Μέσα σε 10 λεπτά τι μαθαίνεις. Γι' αυτό κάνεις καλό μεσημέρι και είσαι αναντικατάστατος. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να βράζει αυτό. Λοιπόν, όσο τώρα ο Ζερβός ανακατεύει, βλέπουμε τα γραμμάρια. Στις οθόνες μας. Δεν ξέρω να σας πω τι λέει γιατί δεν βλέπω τίποτα. Είναι στραβός. Έχω γυαλιά, ορίστε. Το φαντάζομαι. Άστα γυαλιά μου ήσυχα. Λοιπόν, πάμε, Στέλιο, δώσ' μου την κουτάλα. Ούτε με τα γυαλιά βλέπεις.
Ωραία. Λοιπόν, φουσκώνει αυτό. Φουσκώνει και ανακατεύουμε. Αυτό τώρα είναι κρίσιμο σημείο. Υπάρχει περίπτωση να μας βολιάσει, να. Θα σβολιάσει στην αρχή, χαμηλώνουμε τη φωτιά και απλά ανακατεύουμε. Όσο ανακατεύουμε, βλέπουμε ότι ξεσβολιάζει. Και αρχίζει και γίνεται μία ζύμη. Mm-hmm. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Τέλεια. Και κλείνουμε τη φωτιά. Θα βγάλω τώρα από την κατσαρόλα από το μάτι, θα πάω δίπλα στον μπάγκο. Τέλεια. Ακούμπατο, δεν παθαίνει τίποτα. Μα δεν παθαίνει τίποτα, είναι ένα πράγμα. Ούτε να του νοιάζεται, τίποτα. Ξέρω. Τι ωραία. Νεουλίθα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω τα αυγά μέσα. Απλά με το που βάλω τα αυγά, χρειάζεται γρήγορα ανακάτεμα για να μην ψηθούν. Αλλιώς θα μου γίνει μια πολύ ωραία ομελέτα. Έλα, για να μου βοηθήσε με, παρακαλώ. Ναι, ναι. Από μακριά για να μην σε λέω στο χτύψει. Οκ. Okay. Μπράβο, πάμε. Λίγο, λίγο. Οπα, σας παρακαλώ. Ω. Ήταν αντίθετο ο κρόκο. Next, το έχουμε κατεβάσει από το μάτι και συνεχίζουμε. Θα ήταν ό,τι καλύτερο φυσικά. Ρίχνω. Ναι, πάμε, Ιωάννα. Θα ήταν ό,τι καλύτερο, εντάξει, είμαστε, περίμενε. Θα ήταν ό,τι καλύτερο να είχαμε λίγο χρόνο, να τα αφήναμε να κρύωνε. Έτσι θα ήταν πιο σίγουρο να βάζαμε τα αυγά μέσα, χωρίς να έχουμε κάποιο. Φόβο. Φόβο να μας ψηθεί το αυγουλάκι. Πάμε. Βάζουμε σιγά σιγά τα αυγά, ώστε να προλάβει να γίνει μια ωραία ζύμη. Να ενσωματωθεί χωρίς να ψηθεί και να, mm-hmm. να κόψει. Και να μην μη σβολιάσει. Αν το βάλουμε όλο γρήγορα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μας κάνει κόμπους. Τέλεια. Ακόμα λίγο. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Να πάρει λίγο αυτό και θα βάλουμε ακόμα λίγο. Θέλει λίγα πρατσάκια. Αν είχαμε τώρα κάποιο μίξερ, μπορούσαμε να το βάλουμε μέσα και απλά να τα αφήνουμε να ανακατεύεται. Απλά αλλιώς στο χέρι. Μίξερ έχουμε, αλλά είναι λίγο αντιτηλεοπτικό. Λέμε. Κάνει θόρυβο πολύ. Δεν ακούτε τι λέει ο Θέμος. Άσε που θέλουμε να βλέπουμε τα χέρια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό τις τελευταίες μέρες έχει επενδύσει σε μπλούζες που αναδεικνύουν τα σκληρά του μπράτσα. Ανόητε, οι μπλούζες είναι παλιές. Φαίνονται σαν καινούργιες. Τις προσέχω. Εσύ. Τις πλένω με σουπλίν. Λοιπόν, και. Όχι. Εσύ, Λένα. Διξάν, συγγνώμη, διξάν. Μόνο διξάν, μόνο. Πάμε. Το λέγει η διαφήμιση παλιά, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ναι. Τέλεια. Κάνουμε τηλεόραση, πρέπει να προσέχεις. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Έχει ενσωματωθεί τέλεια το αυγό. Ωραία. Πολύ ωραία. Και δεν κουράστηκα καθόλου. Ήταν τόσο εύκολο. Θέλεις βοήθεια. Ήταν τόσο εύκολη η συνταγή που έκανα σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Αν τα ψήσουμε σκέτα σε φριτέζα, κάνουμε ένα τέλειους ολοστρόγγυλους λουκουμάδες. Έχει πολύ λίγη ζάχαρη μέσα η ζύμη και έτσι είναι πολύ ευέλικτη. Μπορούμε να τους κάνουμε και αλμυρούς και γλυκούς. Mm-hmm. Αλμυρούς πώς θα τους κάνουμε, τι θα βάλουμε. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Με λαχανικά. Μπορείς να μην βάλεις λαχανικά, να βάλεις τυριά. Μπορείς, γιατί όχι. Πρώτα θα τους ψήσεις και μετά θα τους τηγανίσεις. Ή αλλιώς θα πάρεις. Πρώτα θα τους ψήσεις και μετά θα τους τηγανίσεις. Θα τους ψήσεις και μετά θα τους γεμίσεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Αλλιώς παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης, ναι, και βάζουμε κάποιο σκληρό τυρί μέσα, το κλείνουμε, το παγώνουμε και μετά το τηγανίζουμε παγωμένο. Για να είναι μέσα γεμιστό λίγο. Ωραία. Σας κάλυψα. Ναι. Τα πάω όλα. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω τη γέμιση. Τα λαχανικά λοιπόν. Τα λαχανικά μας. Πάμε. Στέλιο μου, θέλω ένα ανθρωπινό κουτάλι, σε παρακαλώ πολύ, ναι, γιατί αυτό πιο μικρό δεν είχε να πάρω. Στέλιο, όταν μου λέγανε το πιο μικρό κουτάλι, εγώ θα παίρνω αυτό. Και συνεχίζουμε και βάζουμε τη γέμιση. Πάντα βάζουμε λίγα-λίγα λαχανικά, το ανακατεύουμε. Ρίχνεις. Α, έτσι το ρίχνεις μέσα. Mm-hmm. Ωραία. Τα λαχανικά πρέπει να είναι μαγειρεμένα ώστε να τρώγονται, όχι να κρατάνε. Δεν θα ψητούν σχεδόν καθόλου στο λάδι. Θέλω να προσέξεις, Ιωάννα, το χέρι σου, το τηγάνι καίει εκεί πέρα. Ναι. Θέλεις να το βάλω στο δυνατό το μάτι το λάδι. Ναι, να το βάλεις στο δυνατό το μάτι. Μπράβο, Στέλιο. Μπράβο. Μου σχοβολάνε τα λαχανικά. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Θέλω πολύ να φάω λουκουμάδες τέτοιες. Κι εγώ, άστα. Θέμω εδώ, τι λάδι έχεις βάλει για να τηγανίσεις. Έχω βάλει ηλιέλαιο. Θα μπορούσα να βάλω και ελαιόλαδο. Αλλά. Είναι πιο ακριβό, τσιμπουνεύτηκα και πήρα το ηλιέλαιο. Και ίσως με το ηλιέλαιο να κάνω πιο πολλά τηγανίσματα. Σωστά. Πιο πολλές φορές μπορείς να το κάνεις. Ενώ το ελαιόλαδο είναι πολύ πιο βαρύ μετά και δεν ενδείκνεται. Ακριβώς. Πάμε κι άλλο. Θα βάλω αρκετή γέμιση. Δεν θέλω να μου φουσκώσουν πάρα πολύ να μου γίνουν μπαλίτσες. Θέλω να θυμίζουν
και φταίδες λαχανικών, αλλά πολύ πολύ αφράτους. Αυτό ξέρω ότι κάναμε με τη λογική να φουσκώσει για να τηγανιστεί. Αν το βάλεις στο φούρνο και το ψήσεις. Πάλι θα φουσκώσει. Θα φουσκώσει. Ναι. Άρα εγώ βοηθάει θέλω... πάρα πολύ το baking powder που έχει μέσα. Ξέρεις ότι αγαπώ περισσότερο να τα ψήνω εγώ τα οτιδήποτε κάνω τα φαγητά μου. Αντί να χρησιμοποιώ το τηγάνι. Παρότι ότι η νοστιμιά είναι εκεί η περισσότερη. Ναι, ναι. Αν κάνω την ίδια διαδικασία με αυτό που μας δείχνεις εσύ και το ψήσω στο φούρνο. Ναι. Σε τι, αέρα, στη σχάρα, πού να το πάω. Λοιπόν, ο αέρας πάντα βοηθάει. Παίρνει πιο ωραίο χρώμα. Πάνω σε λαδόκολλα, σε μία λαμαρίνα, ορίστε, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και ψήνουμε στους 170-180 βαθμούς μέχρι να ρωτήσουμε. Ωραία. Στο φούρνο. Θέλουμε ίσως, λίγο χρόνο. Ναι, να του παίρναγα από μία φρυγανιά. Δηλαδή μία φρυγανιά απ' έξω. Ένα πανάρισμα. Να γίνει ακόμα πιο. Να έχει κάτι παραπάνω, γιατί είναι πιο ξενέρωτο στο φούρνο, είναι πιο υγιεινός. Ναι. Αλλά θέλει κάτι τις. Ναι, θέλει κάτι τις. Ανακατεύουμε. Ωραίο αυτό που δίνεις και άλλη εναλλακτική. Μας είπες και με τυρί να το αβαντάρουμε εναλλακτικά και με το φούρνο πώς μπορούμε να το κάνουμε αν το ψήσουμε, αν δεν το τηγανίσουμε. Αλλά σήμερα θα δείξουμε το αυθεντικό του τηγανιού. Του τηγανιού, μπράβο. Θα μπορούσα να βάλω μέσα και κομμάτια από τυρί, φέτα ή γραβιέρα. Δεν το έκανες όμως. Τέλειο. Να πω ότι το ξέχασα, εγώ δεν ξεχνάω ποτέ. Όχι, όχι. Όχι, έγινε επίτηδες. Δεν σε πιστέψει κανένας. Λοιπόν, και ξεκινάμε να τηγανίσουμε. Αυτό που κάνεις τώρα πώς το λένε κάπως. Κινέλ λέγεται το σχήμα που δίνω. Κινέλ που σημαίνει κουτάλι. Κουταλάτος είναι ο λουκουμάς. Κουταλάτος είναι ο λουκουμάς μας. Ωραία. Αν είχα θερμόμετρο, το λάδι πρέπει να είναι στους 180 με 175 βαθμούς. Παραπάνω καίγονται, λιγότερο λαδοπίνουνε που λέμε και στα σπίτια μας. Σε παρακαλώ, φούσκωσε. Σε παρακαλώ, φούσκωσε. Μην γυρίσει. Όχι, φούσκωσε. Εγώ τον βλέπω. Αυτό έχει πάρει τα πάνω του τώρα. Κάντε το σταυρό σας, αν και δεν είναι στήσιμο. Οκ. Τελεία. Και συνεχίζουμε. Ωραίο όμως. Πρέπει να θυμόμαστε ποιον βάζουμε πρώτο, αν και φαίνεται, γιατί ο πρώτος θα βγει και πρώτος. Και ο τελευταίος θα βγει τελευταίος. Ο πρώτος και ο τελευταίος ό,τι και να κάνει. Αλλήμωνο στο δεύτερο. Άλλο τυψάκι τώρα. Εννοείται ότι αν έβαζα τυριά θα ήταν πολύ πιο νόστιμο. Θα λιώνε και το τυράκι. Οκ. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Θα γεμίσουμε το τηγάνι μας. Μην το απολυστριμώξετε, γιατί αν φουσκώσουν, θα φουσκώσουν πολύ. Τώρα, όλη αυτή η ποσότητα δεν θα βγάλει πολλούς λουκουμάδες. Πολλούς. Δηλαδή, τρώει μια οικογένεια. Όλη τη μέρα. Χαμός θα γίνει. Ναι, όλη τη μέρα. Θέλω την οικοκυρά, επειδή κουράζεται να ξέρεις την κουζίνα της και πολλές φορές είναι και πολυμελείς οι οικογένειες. Θέλω μετά να ξέρεις ότι σήμερα στην εκπομπή θα της δείξω πέρα από την κούραση αυτή πώς μπορεί μέσα στο σπίτι της να γυμναστεί κιόλας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθει και ο Γιάνναρος μετά. Αυτός θα μας δείξει, ο γκουρούπης μας. Και τέλεια μπράτσα. Και θα μας κάνει όλους αθλητικούς. Μάλλον είμαστε αθλητικοί. Αθλητική εσύ. Και εγώ είμαι. Θα μας τονώσει λίγο. Μπράβο, θα μας τονώσει. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν. Ωραία, δεν βάζω άλλους και περιμένω. Γιατί δεν βάζεις άλλους, γιατί δεν χωράει αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν χωράει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ισορροτή και τον γυρνάμε. Ωραία. Ωραία ροδίζουν και μια χαρά φουσκώνουν. Και μουσχοβολάνε. Θα μιλήσω λίγο πια. Αν τυχόν. Δεν θέλεις πολύ δυνατή. Όχι, όχι, γιατί άμα κάνει γρήγορα κρούστα. Θα εμποδίσει, θα εμποδίσει τον baking powder να φουσκώσει, θα το σταματήσει εκεί πέρα και θα του κάνει ζημιά. Θα είναι μια ζύμη. Πρέπει να μπορέσει να φουσκώσει λίγο. Να μην μας γκώσει. Να μην μας γκώσει. Όσο τηγανίζεται αυτό, θα αφήνουμε εδώ μόνο να γίνεται. Αναρωτιόμουν αυτή η λέξη που την έμαθα εδώ στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Ναι. Το έγκωσα που είχα ακούσει ή ήγκωσα που σημαίνει ότι δεν μπορώ άλλο, τέρμα. Από πού προκύπτει, δηλαδή από ήχο έχει βγει αυτή η λέξη, δηλαδή το που νιώθεις κάποια στιγμή όταν δεν μπορείς άλλο, τέλος. Δεν κάπου έχει τη ρίζα ετοιμολογικά, κατάλαβε τώρα. Αν ξέρει κάποιο φίλο τηλεθέατη, α μα εξηγήσει. Είναι σαν το κριτσίνι, λέγεται κριτσίνι, γιατί κάνει κρίτσι-κρίτσι. Κάπω έτσι. Είναι πολλέ λέξει που προκύπτουν από αυτό. Μπορεί, όντω. Λοιπόν. Λοιπόν, αν τους βάλουμε στο φούρνο, θερμοκρασία, είναι 3, δεν είναι 1. Άμα τους βάλουμε στο φούρνο, είναι στη θερμοκρασία 170 με 180 βαθμούς, μέχρι να ροδίσουν. Και όταν τους τηγανίσουμε, αν είχαμε θερμόμετρο,
που δύσκολο να χρησιμοποιεί θερμόμετρο, 175 με 180 βαθμούς περιμένει θερμοκρασία το λάδι. Έχεις κλείσει τώρα το μάτι. Έκλεισα το μάτι γιατί. Θέλεις να κατεβάσεις θερμοκρασία. Μπράβο, ναι. Τώρα που είδα ότι το τηγάνισμα είναι πολύ απαλό, θα ξαναδυναμώσω τη φωτιά. Θέλεις απαλό τηγάνισμα, mm-hmm. Δεν θέλεις. Όχι, απαλό, ήπιο. Δυνατό πολύ η φωτιά ήπιο. Και να καίνε τα λάδια. Θα κάνουμε τώρα ένα πολύ εύκολο dressing, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με τα τηγανιτά. Με αυτά τα μπινελίκια που λέμε, τα τηγανιτά, τα πιστά. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι, τρία πράγματα. Μαγιονέζα, γιαούρτι και μουστάρδα. Ανακατεμένα. Απλά ανακάτεμα, okay, τίποτα άλλο. Όλα δηλαδή. Είναι πεντανόστιμο, είναι τέλειο. Είναι και ένα dressing που μπορούμε να βάλουμε αν κάνουμε ψισταριά με φίλους στο σπίτι. Εννοείται. Και να συνοδεύσει. Εννοείται. Κρεατικά. Ναι. Με το μάτι. Έχω δώσει ακριβώς σε. Α, όχι, ισομερίς ενώ όπως. Ισομερίς είναι το γιαούρτι με το, από ό,τι θυμάμαι. Σωστά. Με τη μαγιονέζα, μαγιονέζα και πιο λίγη μουστάρδα. Ωραία. Η και μουστάρδα για να δώσει αυτό. Λίγο την ιδέα. Μια κουταλιά τη σούπας, έτσι. Ναι, μουστάρδα. Ναι, είναι πεντανόστιμο και είναι πάρα πολύ δροσερό. Τέλεια. Γι' αυτό τέλεια. Πάει με τηγανιτά και, και με ψητά. Πεινάω. Κι εγώ. Στην αρχή ήθελα να κάνω μαγιονέζα χειροποίητη, να κάνουμε μία, αλλά λέω θα αργήσουμε, θα κάνουμε, θα τηγανίσουμε. Οπότε έκανα κάτι πιο εύκολο. Λίγο στο πιάτο εδώ. Και περιμένουμε να βγει και ο. Κάνεις έτσι ωραία στισήματα και πηγαίνω μετά στο σπίτι εγώ που έχω τα απλά πιατάκια. Ναι. Και τα βλέπω έτσι πολύ υποτιμητικά, το πιστεύεις. Όχι, ρε Σιώνα. Δεν θες να πάρεις ένα τέτοιο. Όντως, αλλά πάγκο, και εγώ σπίτι μου να δεις πώς τρώω, θα με λυπηθείς. Απλά λιτάκια πέρυτα. Στο πω διόρθωση. Όπως όλοι οι κοινοί θνητοί. Άστα να πάνε. Έτσι ακριβώς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και σιγά σιγά να βγάλουμε ένα να δούμε. Πώς είναι έτοιμος. Ωραίο όμως τώρα για το Σαββατοκύριακο. Λέγε. Συνταγή. Αυτός. Το θυμάσαι κιόλας. Ναι. Το κοιτούσε το σύνορο, αυτό δεν μιλούσε. Ήταν συγκεντρωμένος. Μπράβο, Στέλιο. Το σύνορο κοιτάει το λουκουμάρι. Ναι. Ως εσένα στα μάτια. Μοιάζει λίγο με λουκουμά, αλλά... γίνεται κακός. Συνιάζει με τη γανίτα παραψημένη. Τον αγαπώ, μα, γι' αυτό τον πειράζω. Πάμε. Είδες πως είναι αφρός. Είναι αφρός. Κάνεις να δεις λίγο. Πω, ναι. Δεν καίγες τώρα. Φυσικά. Ακόμα λίγο. Αφήσουμε ακόμα λίγο χρόνο. Λίγο. Άλλο τυψάκι. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο για να μην σας ζορίζω, καλοί μου φίλοι. Δηλαδή, κάντε απλά ένα χυλό, ο οποίος θα αποτελείται από νερό, αλεύρι και baking powder. Και εκεί μέσα τώρα ισορροπήστε το με λαχανικά και τυριά. Κάντε μια σφιχτή ζύμη και τηγανίστε τη. Θα γίνει πάλι ωραία. Ναι. Θα μπορούσαμε κάπως να εντάξουμε μέσα και την πατάτα. Πατάτα με την έννοια του. Σαν πουρές. Ναι, σαν πουρές. Δεν θα ήταν. Θα μπορούσε να γίνει. Τέλειο. Ή σου λέω κάτι. Τέλειο. Έτσι όπως κάνουμε πατατοκεφτέδες ή πατατοκροκέτες. Η πατάτα είναι πολύ ωραία, έχει το άμυλο, θα δέσει τη συνταγή μας. Θα το κάνει πιο. Θα φουσκώσει κιόλας μαζί με το baking powder και θα είναι τέλειο. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Καλά, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ. Ή θα φύγω ή θα μου δώσετε να φάω. Δεν μπορώ. Είναι έτοιμος. Συγγνώμη, πώς τα χέρια μου. Θα μείνω στην άκρη. Και ξεκινάμε να τους βγάζουμε από το τηγάνι. Στελιό. Θέλεις μήπως να βάλεις άλλη μια φουρνιά εσύ, θα ήθελες. Ναι. Μέσα. Δεν ξέρω να το κάνω όμως αυτό το. Δεν πειράζει. Με το κουτάλι τόσο καλά όσο εσύ. Δεν πειράζει. Τα βάζεις πρώτα στο απορροφητικό χαρτί, να τραβήξει ό,τι λαδάκι θέλει. Μπράβο. Δεν θέλουμε τα λάδια αυτά στο πιάτο μας, στο στομαχάκι μας. Θέλουμε να μείνουν στο χαρτί τα περί τα λάδια. Εκεί. Μπράβο, στο ίδιο. Κάνεις μια χαρά. Πολύ ωραία. Ξέρει από όλου που μάδες ο. Ξέρει, εσύ. Ένας. Α, ναι, ήταν και βοηθός ζαχαροπλάστης. Άντε πάλι άρχισε τις βλακίες. Όχι, μεταφορικά το έλεγα. Και μεταφορικά, Ιωάννα, και κυριολεκτικά. Λοιπόν. Αλλά ήτανε, ναι. Ήτανε. Τέλεια. Λουκουμάδες εδώ, ωραία. Μέσα. Λοιπόν, και έχουμε και κάποιες φίλες της εκπομπής, τις οποίες κατά καιρούς συναντώ, οι οποίες μου λένε, μας τρέχουν τα σάλια κάθε φορά, μου λέμε αυτά που δείχνετε. Μακάρι. Δεν έχει υπάρξει συνταγή, καημένε μου. Που να μην την έχουν έτσι αποθεώσει. Μακάρι. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί χαιρόμαστε να σας δείχνουμε προτάσεις, τις οποίες μπορείτε και με εύκολα υλικά τις περισσότερες φορές βλέπετε, να τις κάνετε, να φτιάξετε τα παιδάκια σας, να φάτε εσείς, να περιποιηθείτε τον καλό σας. Είναι ωραίο πράγμα. Φαγητό είναι απόλαυση. Ευχαριστώ. Μιλώντας για απολαύσεις. Σε εκτιμάνε πάρα πολύ οι φίλες της εκπομπής. Να είναι καλά και εγώ τις εκτιμάω, γι' αυτό ακόμα μετά από τόσα χρόνια είμαι εδώ και μαγειρεύω για σας. Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχω φάει. Σας μιλάω ειλικρινά. Λέγε τώρα. Αν μου δώσει κι άλλον. Σ' άρεσε. Πεθαίνω. Να κάτσε να δοκιμάσω, να δω αν είσαι αλήθεια γιατί εσύ. Καλές έτσι για να με ανεβάσεις στον κόσμο και αυτά να δω λίγο. Όχι.
Είναι το πιο νόστιμο πράγμα που έχω φάει. Σας μιλώ ειλικρινά, πες. Αντικειμενικά. Ναι. Βλέπεις ότι δεν υπερβάλλω. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Εν τω μεταξύ το έκανα πρώτη φορά. Δεν το είχα κάνει ούτε καν πρόβα. Φαντάσου. Κάνω το σταυρό μου, λέω. Το παρακαλώ να βγει, να βγει, να βγει. Αλλά βγήκε και είναι τέλειο. Και πόσο δροσερό η σάλτσα που έκανες, Θεέ μου, μπράβο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ιωάννα, σε ευχαριστώ που τρως. Έλα στο λιωμικό σε άλλη μια φορά. Εγώ, μη μου δώσεις όμως να καίει. Ω, δεν καίει, δεν καίει. Λίγο, λίγο, λίγο. Πω, πω, παιδιά. Καίει λίγο. Ήταν εντάξει, ήταν λίγο. Ωραία. Καλά, έχω κουμπουνήσει εγώ τη σως. Λοιπόν, δοκιμάστε το. Άλλο, τι άλλο, άλλο, άλλο. Κάνα άλλο κολπάκι έτσι περίεργο που ξέχασα να πω. Μπορεί να καταναλωθεί μέσα σε μία μέρα. Αν μείνει παραπάνω καιρό στο ψυγείο, είναι τα λαχανικά, θα βγάλουν υγρά, θα χαλάσει ζύμη. Και τι ωραία που του πάει ο δυόσμος που έβαλες. Είδες. Και το κάνει πολύ ελληνικό. Ενώ έχει μια βάση άκρος παραδοσιακή, γαλλική. Υποκλίνομαι. Να, για άλλη μια φορά. Okay. Έλα, σιγοψύνεται με χαμηλή φωτιά. Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Και ωραίο χρώμα πήραν, πω πω, πεντανόστιμο. Τέλεια. Μισό λεπτό, να φάμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, μας ζητούν να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται ο Νίκος Τσαγκαράκης. Τέλεια, ο φίλος μου. Αυτός δοκιμάζει πάντα και μου λέει την αλήθεια. Τάισε τον για να πει καλή κουβέντα για τα έργα που θα παρουσιάσει. Σε παρακαλώ δηλαδή. Θα πει, θα πει. Αμένα, θα πει καλή κουβέντα. Επιστρέφουμε σε λίγο με Όσκαρ, καινούργιες ταινίες, Νίκο Τσαγκαράκη και πολλά χαμόγελα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.